Πάμε τώρα να φτιάξουμε ένα ακόμη πολύ υγιεινό πιάτο, το οποίο είναι και vegetarian, ακόμα και vegan. Δηλαδή θα φτιάξουμε kale και quinoa burgers, τα οποία μπορούμε να βρούμε έτοιμα συσκευασμένα, μαζί με γλυκοπατάτες, και αυτές είμαστε τυχεροί γιατί μπορούμε να τις ψήσουμε όπως είναι, έτσι κατεψυγμένες. Τις βάζουμε στο φούρνο και ψήνουμε μόνο για 25 λεπτά. Και επίσης θα φτιάξουμε και μια πολύ ωραία συνοδευτική σαλάτα για αυτό το νόστιμο vegetarian πιάτο, στην οποία θα χρησιμοποιήσουμε το πολύ ωφέλιμο σπανάχι, φύλλα σπανάχι, κοινόα, λευκό και κόκκινο κοινόα. Επίσης θα τρίψουμε μέσα πολύ ωραίο παντζάρι, το οποίο θα το τρίψουμε από στην ομή του μορφή, δεν θα το ψήσουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο, δοκιμάστε το, αβοκάτο και επίσης ανάμειχτους σπόρους. Είναι έναν σούπερ υγιεινό και μοντέρνο πιάτο. Τα kale burgers μας, που είναι πολύ γρήγορα στην ετοιμασία γιατί είναι προσυσκευασμένα και απλά λίγο ψήσιμο θέλουν, θα τα βάλω σε ένα pyrex στρωμένο με λαδόχαρτο και θα συνοδεύσω με τις γλυκοπατάτες μου, οι οποίες μπορούμε να τις μαγειρέψουμε απευθείας από το ψυχτικό θάλαμο. Θα τις βάλω μαζί δίπλα με τα kale burgers, γιατί χρειάζονται ακριβώς την ίδια ώρα για να ψηθούν. Επίσης όμως, έτσι για να δώσω μια διαφορετική νότα στις γλυκοπατάτες μου, θα βάλω λίγη κανέλα από πάνω. Η πεθερά μου έμαθε να κάνω αυτό το κόλπο και είναι πραγματικά πολύ ωραίο, γιατί προσθέτει έτσι μια ωραία ζεστασιά στις γλυκοπατάτες η κανέλα. Και φούρνουν για 25 λεπτά. Βέβαια, τα kale burgers πρέπει να τα γυρίσουμε μία φορά. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το σος της σαλάδας μας, αλλά το κόλπο με τα σος είναι ότι πρέπει να κάνουμε ένα καλό μέτρημα. Άρα, τον μπολάκι στο οποίο θα αναμίξουμε το σος πάνω στην ηλεκτρονική ζυγαριά και μετρώ πρώτα το ελαιόλαδο μου. Θέλουμε 40 γραμμάρια. Θέλουμε μέλι, 60 γραμμάρια, μέσα και το μέλι μας. Είναι μπόλικο, αλλά είναι αυτό που κάνει τη σαλάτα ωραία, γιατί είναι γλυκιά και συνδυάζει τη γλυκάδα με την αλμυράδα και τη ξινάδα από το οξύδι. Θα χρησιμοποιήσουμε μηλόξυδο και χρειάζομαι 30 ml ή 30 γραμμάρια, γιατί όπως είπα πολλές φορές, οι ποσότητες οι μικρές, όπως είναι 30 ml ή 30 γραμμάρια, είναι το ίδιο. Τα ml και τα γραμμάρια είναι το ίδιο. Για να μην λερώνουμε ζούρα πάνω στην ηλεκτρονική ζυγαριά. Άρα μηδενίζω και μετρώ 30. Τελειώσαμε τώρα με τη ζυγαριά. Χρειάζομαι μόνο αλατάκι και πιπέρι. Ένα κουταλάκι αλάτι. Χρησιμοποιώ αλάτι Ιμαλαΐων που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι πιο υγιεινό. Και λίγο πιπεράκι. Και ο καλύτερος τρόπος για να ανακατέψουμε το σος μας είναι ένα σύρμα. Το σος είναι ίσως λίγο περισσότερο από αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα για τη σαλάτα μας, αλλά μπορείτε εύκολα να το φυλάξετε σε ένα βαζάκι για να το χρησιμοποιήσετε σε άλλη περίπτωση. Αυτό το σος, να πούμε ότι δεν χαλάει, γιατί δεν έχει κάποιο υλικό το οποίο χρειάζεται ψυγείο. Τώρα για τη σαλάτα μας είπαμε θα χρησιμοποιήσουμε το πολύ υγιεινό κοινόα, το οποίο αυτό είναι βασικά χογλασμένο. Είναι σε συσκευασία ανάμειχτη, το κόκκινο με το λευκό κοινόα, το οποίο ρίχνουμε σε μπόλικο ζεματιστό νερό και χογλάζουμε έντονα για 20 λεπτά. Μετά στραγγίζουμε και απλά αφήνουμε να κρυώσει. Δεν είναι κάποια άλλη ειδική, πώς να το πούμε, διαδικασία για να ψηθεί το κοινόα. Έτσι είναι, απλά χόγλασμα για 20 λεπτά. Άρα το κοινόα μας είναι έτοιμο. Πρέπει όμως τώρα να τρίψουμε το παντζάρι μας. Το παντζάρι αυτό μπορείτε να βρείτε στην υπεραγορά μας, στη φρουταγορά. Υπάρχουν και συσκευασμένα, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε ήδη ψημένα στη συσκευασία και αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Εγώ προτιμώ να χρησιμοποιώ το ομό. Βέβαια, για να το τρίψω θα βάλω τα γαντάκια μου, παρόλο που δεν χρησιμοποιώ γάντια πολύ συχνά εγώ στο πρόγραμμα, γιατί δεν μ' αρέσουν, αλλά γιατί θα γίνουν κόκκινα τα δάχτυλα μου, πρέπει να τα χρησιμοποιήσω αναγκαστικά. Έτοιμο και το παντζάρι μας. Έτσι πολύ προσεκτικά προσέξτε, διότι πραγματικά το κόκκινο χρώμα από το παντζάρι δεν φεύγει εύκολα, ούτε από τα ρούχα, ούτε από το δέρμα. Λοιπόν, έτοιμη τώρα να συναρμολογήσω τη σαλάτα μας. Έχω φέρει σπανάχι. Αν θέλετε μπορείτε να βρείτε και τα φύλλα έτοιμα στη φρουταρία της υπεραγοράς μας.
που είναι σε σακουλάκια. Απλά αν θέλετε πλύνετε τα λίγο με κρύο νερό, γιατί έτσι αυτά τα βοηθά να φρεσκαριστούν και να αναζωογονηθούν τα φύλλα σπανάχι. Ή αν θέλετε καλύτερα, οράστε δέσμες φρέσκο σπανάχι, ξεπλύνετε το καλά, στραγγίστε το και μετά μπορείτε να το κόψετε. Προσεκτικά όμως να φύγετε όμως τα κλωναράκια τους, έτσι για να έχουμε ωραία, όμορφα, πράσινα, έντονα φύλλα. Λοιπόν, έτοιμη τώρα να ετοιμάσω τη σαλάτα μου. Το σος πάει μέσα στα φύλλα. Και πάλι, ο καλύτερος τρόπος για να πάει το σος μέσα στη σαλάτα είναι τα χέρια. Άρα μέσα τα χεράκια. Και ένα ωραίο μπολ για να σερβίρουμε τη σαλάτα μας. Μέσα το σπανάχι με το σος του. Απλά ήθελα να σας πω κάτι, το σος για το σπανάχι να το βάλετε την τελευταία στιγμή πριν να σερβίρετε, γιατί το σπανάχι μόλις έρθει σε επαφή μαζί με το σος αρχίζει και μαραίνεται, άρα τελευταία στιγμή μόνο πριν να σερβίρετε βάζουμε το σος μέσα στο σπανάχι. Ώρα τώρα να βάλουμε και το παντζάρι μας μέσα στη σαλάτα, πάλι χρησιμοποιώ τη σπάτουλα γιατί δεν θέλω να γίνουν κατακόκκινα τα χέρια μου, γιατί όπως είπαμε δεν φεύγει εύκολα. Βάζουμε από πάνω και το ψημένο κοινόα μας. Αβοκάτο. Πάρα πολύ ωφέλιμο. Εξαιρετικά νόστιμο. Ένα από τα πιο ωφέλιμα, λαχανικά ονομάζεται. Από τις φρέσκες τροφές που μπορούμε να καταναλώνουμε, το αβοκάτο είναι εξαιρετικό. Θα το κόψουμε έτσι φετσούλες. Και το αβοκάτο μας κομμένο σε φετσούλες και αυτό την τελευταία στιγμή, γιατί το αβοκάτο όταν έρθει σε επαφή με τον αέρα μαυρίζει. Αν θέλετε να το ετοιμάσετε από πριν, πρέπει να το διατηρήσετε σε χυμό λεμόνι, αλλά την ώρα που θα το σερβίρετε είναι μια χαρά, αλλά τελευταία στιγμή να το βάλετε από πάνω. Και το μόνο πράγμα που έχει μείνει είναι να βάλουμε από πάνω αυτό το μίξ σπόρων που είναι βασικά κολοκυθόσπορος, ηλιανθόσπορος και νομίζω έχει μέσα λιναρόσπορο. Είναι ένα μίξ το οποίο παίρνω από την έτοιμο, από την υπεραγορά μας. Και αυτά είναι πολύ ωφέλιμα όπως ξέρουμε. Αυτή είναι μια σούπερ υγιεινή σαλάτα, γιατί έχουμε βάλει μέσα τόσα ωραία υλικά, τα οποία όλα είναι έναν και έναν. Έτοιμη σαλάτα μας. Απλά τώρα περιμένουμε τα kale and quinoa burger μας μαζί με τις γλυκοπατάτες. Και τα kale και quinoa burger μας είναι έτοιμα και οι γλυκοπατάτες μας έτοιμες. Βασικά πολύ ωραίο υγιεινό φαγητό σε 20 λεπτάκια. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Υπέροχα kale και quinoa burgers, γλυκοπατάτες με γεύση κανέλα και η πολύ νόστιμη και χορταστική υγιεινή σαλάτα μας.